Να σχεδία για πες. Αλήθεια είναι ότι τον βάλατε πλέον ψηλά τον πήχη και με τη σύσταση της μη κερδοσκοπικής εταιρείας και με τη συνεργασία με το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος και με όλες αυτές τις εκδηλώσεις τον τελευταίο μήνα που είχαν πολλά μηνύματα, όχι μόνο αθλητικά και κοινωνικά. Κάνετε πράγματα. Και δεν ανέφερα το ότι συγκεντρώσατε και χρήματα που θα τα δώσετε σε παιδιά που τα έχουν ανάγκη. Νομίζω ότι το έχουμε πει και θα το λέμε συνέχεια ότι αυτός είναι ο σκοπός αυτής της ομάδος που σας το λέω τώρα ότι θα στελεχωθεί και με άλλα παιδιά έρχονται από πίσω γιατί όπως καταλαβαίνετε... Το κάνανε και οι Πορτογάλοι απόψε. Βάφουμε τα μαλλιά, είναι προς το άσπρο, πρέπει λίγο γιατί η γλώσσα είναι λίγο παραπάνω από το τρέξιμο που ρίχνουμε. Ο σκοπός και η φιλοσοφία είναι αυτή. Να δίνει μηνύματα, να επιστρέψουμε στην κοινωνία αυτά που έχουμε πάρει από τον αθλητισμό, από το ποδόσφαιρο και είναι υποχρέωσή μας. Όταν έχουμε ανθρώπους δίπλα μας ή ιδρύματα όπως Σταύρος Νιάρχος, τον κύριο Δρακόπουλο που ούτε καν το σκέφτηκε, ήταν μαζί μου ανθρώπους ή εταιρείες όπως είναι η Aegean, η GSA και εύχομαι να έρθουν και άλλοι γιατί δεν το κάνουμε για μας, το κάνουμε για τους σκοπούς, για παιδιά κυρίως και νομίζω ότι αξίζει τον κόπο και έτσι όπως είναι η κοινωνία μας ειδικότερα τώρα και στη χώρα μας νομίζω ότι το να είμαστε όλοι μαζί, το να βάζουμε το εμείς πάνω από το εγώ και να προσπαθούμε να βοηθούμε και να σμπρώχουμε ένα τον άλλον νομίζω ότι είναι επιτακτική ανάγκη να το κάνουμε και εμείς θα το κάνουμε όσο μπορούμε και όσο αντέχουμε. Είναι πολύ στενάχωρο, αλλά για σας όχι. Το γεγονός ότι εσείς είστε το πιο υγιές κομμάτι του ελληνικού ποδοσφαίρου αυτή τη στιγμή. Το έχεις σκεφτεί αυτό? Και για μας είναι στενάχωρο. Είναι στενάχωρο. Ναι, βέβαια, προφανώς. Δεν το συζητάμε. Ειδικά αν δούμε και για την εθνική ομάδα η πορεία τα τελευταία χρόνια, νομίζω ότι δεν αξίζει να εισπράττουμε όλοι. Έτσι και τα παιδιά που παίζουν φυσικά, και εμείς που θα παίξω και εσείς αυτές τις στεναχώριες. Ευελπιστώ ότι. Θα αλλάξει, έχουμε την ευκαιρία, νομίζω ότι είναι ένα παιχνίδι Σεπτέμβριο με τη Φιλανδία, όσο και αν βλέπω μια απεσιοδοξία, νομίζω ότι δεν αξίζει τον κόπο να δώσουμε λίγο ψυχολογία, να δώσουμε κάτι στην ομάδα, να την πιστέψουμε και νομίζω ότι όλα θα αντιστραφούν. Μακάρι. Πες μου κάτι τελευταίο, έχετε σκεφτεί τα επόμενα βήματα ή μετά από όσα έγιναν φέτος που ήταν εντυπωσιακά θα καθίσετε στο τραπέζι για να τα σκεφτείτε? Κοιτάξτε, είναι συναθλητές μας οι οποίοι έχουν προβλήματα, το άμεσο μέλλον λέει ότι θα κάνουμε κάτι, θα σας τα ανακοινώσουμε όταν έρθει η ώρα. Ό,τι έχει να κάνει κοινωνικές δράσεις νομίζω ότι είναι παιδιά που τρέξανε πάρα πολύ, ειδικά αυτοί από θένα. Εγώ είχα άλλο τρέξιμο προεκλογικό αγώνα όπως και ο Τάκης, ήμασταν απήχαμε λίγο από αυτές τις εκδηλώσεις, ήρθαμε προς το τέλος. Να ξεκουραστούμε λίγο και νομίζω ότι και εμείς χρειαζόμαστε λίγο διακοπές όσο μπορούμε να κάνουμε και από εκεί και πέρα είμαστε όλοι χρόνο. Κοντά, οπότε ναι, ναι. Θα σας πούμε τι είναι. Ευχαριστούμε πολύ για αυτά εμείς που κάνετε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε τον κόσμο για άλλη μια φορά. Ευχαριστούμε όλους. Παιδιά, ό,τι καλύτερο. Να είστε καλά.